Και από τη Φλόρινα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Καστοριά τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Βελίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς, της πρώην ΝΟΔΕ, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Κύριε Βελίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία στο δελτίο σας και για το βήμα που μας δίνετε. Και εσείς να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να ξεκινήσω λίγο με την κατάσταση που επικρατεί. Δύο δήμοι, Καστοριά και Άργος Ορεστικό, είναι στο βαθύ κόκκινο. Τι σας ανησυχεί όσον αφορά την εικόνα που βλέπουμε, ότι υπάρχει μια αύξηση κρουσμάτων την τελευταία περίοδο, και αν θα γίνει κάτι έτσι γενναίο πλέον από την κυβέρνηση για να στηριχθούν κι άλλο οι επιχειρήσεις της ΠΕ Καστοριάς? Παρατηρούμε να εξελίσσεται το τρίτο κύμα της τεράστιας πανδημίας του COVID σε όλη τη χώρα, και πλέον εδώ και αρκετές ημέρες βλέπουμε μια τεράστια αύξηση των κρουσμάτων και στην περιοχή μας. Θέλει τεράστια προσοχή, όσο κλισέ και αν ακούγεται, θα πρέπει όλοι μας να τηρούμε τα μέτρα προστασίας που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, και επειδή οδεύουμε στο τέλος αυτής της δοκιμασίας και βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ, είναι κρίμα να χάσουμε όλη την προηγούμενη προσπάθεια που έχουμε κάνει. Είστε αισιόδοξος, γιατί εκεί που περιμέναμε και είχαμε μια μείωση κρουσμάτων, είδαμε ότι και στην ΠΕ Καστοριάς, αυτό που σχολιάσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες με τον Δημήτρη Σαββόπουλο, τον Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, επανήλθε πάλι η αύξηση των κρουσμάτων σε δύο δήμους, στην Καστοριά και στο Άργος Οριστικό, γιατί στον Εστόριο μέχρι στιγμής δεν έχουμε κρούσματα. Αν και, και παρατηρούμε μια αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα, είμαι αισιόδοξος, γιατί το κομμάτι και η διαδικασία του εμβολιασμού εξελίσσεται ομαλά. Υπάρχει στον κόσμο θέληση και προσμονή για να μπορέσει να εμβολιαστεί, και το επόμενο χρονικό διάστημα, με την έλευση στη χώρα μας επιπλέον εμβολίων, θα μπορέσει να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία. Είναι καλή εικόνα με τους εμβολιασμούς στην Καστοριά, προχωράνε? Γιατί είδαμε μια αργοπορία λίγο στους εμβολιασμούς. Δεν έχουν ανοίξει πολλές ομάδες. Είναι τώρα οι ευπαθείς, στις επόμενες μέρες 70-74. Έχουμε έτσι μια αργοπορία, κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Η όλη διαδικασία κυλάει ομαλά. Σε επικοινωνία μου με το νοσοκομείο και με όλα τα κέντρα εμβολιασμού, αυτή τη στιγμή η διαδικασία κυλάει ομαλά, και σε ένα πράγμα το οποίο, κύριε Βακρατσά, εμένω, είναι ότι ο κόσμος βλέπουμε να επιδιώκει και υπάρχει προσμονή από μεριάς του για να εμβολιαστεί. Αυτό είναι για μένα το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο της όλης διαδικασίας που βλέπουμε να εκτελήσει. Μάλιστα, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που υπήρχαν έτσι αντιδράσεις και κάποια επιφύλαξη για να εμβολιαστούν. Βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος του νομού Καστοριάς έχουν ξεπεράσει τους 5.000 και πλέον οι εμβολιασμοί της πρώτης δόσης, και το επόμενο χρονικό διάστημα βλέπουμε και με την έλευση επιπλέον εμβολίων αυτή η διαδικασία να επιταχυνθεί, και από εκεί και πέρα να μπορέσει να εμβολιαστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα όλη η κοινότητα. Μάλιστα. Τώρα, οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι δυναμικές για την περιοχή της Καστοριάς, δηλαδή να στηριχθούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει το προηγούμενο διάστημα, ξανά άνοιξαν, κάποιες είναι ακόμη κλειστές και βλέπουμε τώρα που είναι στο βαθύ κόκκινο να παραμένουν κλειστές, ειδικά το λιανεμπόριο? Φτάνουν τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί στην ΠΕ Καστοριάς, ή θα πιέσετε κι εσείς ως ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι τοπικοί φορείς να δοθούν και άλλα χρήματα στην περιοχή, κύριε Πρόεδρε? Να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Αφού αναγνωρίζουμε ότι το λιανεμπόριο, η εστίαση έχουν πληγεί, ειδικά η εστίαση όπως και ο κλάδος της Γουνοπίας. Γιατί η εστίαση παραμένει κλειστή εδώ και μήνες. Αποτελούν, όπως όλοι μας αναγνωρίζουμε, ότι έχουν πληγεί περισσότερο. Από εκεί και πέρα, ως οργάνωση, εμείς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουμε καταγράψει το γεγονός, μεταφέραμε στους αρμοδίους τα αιτήματα όλων των φορέων, είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί τους, και από εκεί και πέρα πιέζουμε προς πάσα κατεύθυνση. Αλλά, κύριε Βακρατσά, μέσω και του δελτίου σας θα ήθελα να αναφέρω αναλυτικά όμως και τα μέτρα της οικονομικής στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης, τα οποία συνεχίζονται, έχουν εξελίξει
εξελθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα υλοποιηθούν τις επόμενες μέρες και Μάλιστα. τον επόμενο μήνα. Για να τα ακούσουμε λίγο. Όμως, προτού πάμε στα μέτρα αναλυτικά, θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Ότι από την αρχή της κρίσης ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, της ελληνικής κυβέρνησης και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αναφέρει ότι ένα πράγμα, ότι κανένας δεν θα μείνει μόνο στην κρίση. Όσον αφορά τώρα το πακέτο μέτρων... Ναι, να τα δούμε λίγο τα μέτρα, γιατί η αντιπολίτευση άλλα λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας ασκεί σκληρή κριτική ότι δεν έχουν φύγει πολλά χρήματα ή έχουν γίνει και κάποιες αστοχίες. Πώς απαντάτε? Καταρχάς, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ναι, να τα παρουσιάσουμε, επειδή είναι χρόνος δελτίου, να δούμε έτσι κάποια βασικά μέτρα στήριξης για την Καστοριά μας ενδιαφέρει, όχι για τις άλλες περιοχές. Έτσι ακριβώς. Είναι μέτρα τα οποία αφορούν και την πίεψη Καστοριάς, αλλά και το σύνορο της χώρας. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα έχουμε να συνεχίζεται το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Τον επόμενο μήνα, με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2020 σε σύγκριση του 2021 σε σύγκριση με το 2020, εξαγγέλθηκε και θα υλοποιηθεί ο 7ος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επίσης, βλέπουμε να συνεχίζεται και για τον μήνα Μάρτιο η απαλλαγή ενοικίων στους κλειστούς ΚΑΔ, αλλά και η μείωση κατά 40% στους πληττόμενους ΚΑΔ. Μάλιστα. Επίσης, η αναστολή των συμβάσεων εργασίας και για τον μήνα Μάρτιο συνεχίζεται. Όπως επίσης έχουν τους προηγούμενους μήνες, έχει εξαγγελθεί η παράταση του Ταμείου Ανεργίας για τους δικαιούχους. Επίσης εξαγγέλθηκε να τρέξει τον επόμενο μήνα το πρόγραμμα Γέφυρα 2, το οποίο αφορά επιδότηση των δανείων και επιβραβεύονται με αυτόν τον τρόπο και οι καλοπληρωτές. Μάλιστα. Επίσης, τον επόμενο μήνα αναμένουμε και ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο είναι μια τομή της ελληνικής κυβέρνησης, το πρόγραμμα Πάγιων Δαπανών. Αυτό το πρόγραμμα έχει στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να μπορεί ο κόσμος να παραμείνει στη δουλειά του. Βλέπουμε, κύριε Βακρατσά, ότι έχουμε πληθώρα παρεμβάσεων ώστε να παραμείνει ζωντανή η οικονομία μας. Μάλιστα, άρα υπάρχουν χρήματα, μου λέτε. Υπάρχουν. Για να δοθούν για όλα αυτά που αναφέρατε, για τις αναστολές, τις επιστρεπτές προκαταβολές. Υπάρχουν χρήματα, δόθηκαν ένα πολύ μεγάλο πακέτο πολλών δις και τον προηγούμενο χρόνο, αλλά και βλέπουμε και την χρονιά αυτή να αποβιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες, η ελληνική κυβέρνηση να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και από εκεί και πέρα να βοηθάει όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την τεράστια πανδημία την οποία βιώνουμε. Ωραία. Τώρα και να κλείσω και με ένα τελευταίο ερώτημα. Χρονιά εκλογών αυτή που διανύουμε, κύριε Βελίδη, το 21 ή στο τέλος της τετραετίας, γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι μπορεί να είναι χρονιά εκλογών. Βλέπουμε και κάποιες κινήσεις με την τοποθέτηση Βορύδη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πολλά ακούγονται. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό να εφαρμόσει το προεκλογικό της πρόγραμμα και σχέδιο, και αν και έχουμε βιώσει πρωτόγνωρες συνθήκες και έχει αντιμετωπίσει πρωτοφανείς κρίσεις, είτε την μεταναστευτική στον Εύρο, είτε την υγειονομική του κορονοϊού, εφαρμόζει το προεκλογικό της σχέδιο για το οποίο ψηφίστηκε από την ελληνική κοινωνία, και το επόμενο χρονικό διάστημα θα εντατικοποιηθούν όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν βλέπετε εκλογές? Υπάρχει... Καλά, θα μου πείτε τώρα, εκλογές, ανασχηματισμός και υποτίμηση του νομίσματος, όπως είχε πει και κάποιος πολιτικός, δεν ανακοινώνονται, δεν το ξέρει κανείς πότε γίνεται. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει τώρα νομοθετικών πρωτοβουλίων, όπως προείπαμε. Χθες ή προχθές συμπληρώσαμε ένα χρόνο από την έναρξη λειτουργίας
του gov.gr, μια βασική τομή και μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, μια τεράστια μεταρρύθμιση που συντελέστηκε στο ελληνικό κράτος με σκοπό την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Μάλιστα, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε. Εκλογές πότε θα δούμε στα τοπικά όργανα του κόμματος? Η εσωκομματική. Υπάρχει κάποια ενημέρωση ή είναι ακόμη, υπάρχει κάποια έτσι να τους δούμε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, για πότε ακούγονται? Οι εσωκομματικές εκλογές περιμένουμε την απόφαση κεντρικά της ηγεσίας του κόμματος. Εμείς είμαστε έτοιμοι και από εκεί και πέρα όταν προκυριχθούν θα είμαι και στη διάθεσή σας και να τα ξαναπούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βακρατσά, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.